Δικαστηρία των Ιδιοκτητών Σχολών Οδηγών για την υποστελέχωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών των Επαρχιακών εκεί στην Πάφο. Κώστα, το γύρισε εδώ και μήνες αυτό το ζήτημα. Χρονίζει βεβαίως το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Ναι. Σήμερα είχαμε την εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαν προειδοποιήσει από την περασμένη εβδομάδα οι ιδιοκτήτες σχολών οδηγών. Να σημειώσω ότι είναι τρεις οι σύνδεσμοι κάποια και ο ένας από αυτούς πραγματοποίησε σήμερα την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στο Παφιακό στάδιο και από εκεί πορεύτηκαν με τα οχήματα από το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Μεσόγειο. Έκαναν εκεί μια συμβολική εκδήλωση διαμαρτυρίας, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξουν την αναγκαιότητα να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αντιμετωπιστεί το χρονίζουσα κατάσταση στο τμήμα υποστελέχωσης. Εάν θα δώσουν διορία για μία-δύο εβδομάδες ακόμη και όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός τους ο Σάββας Ευθυμίου, θα επανέλθουν με δυναμικότερα μέτρα. Πάντως, από τις αρχές Ιουλίου έχει διοριστεί νέος διευθυντής στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και στο μεσοδιάστημα, αυτές τις ημέρες δηλαδή που έχουν μεσολαβήσει, προέβη σε σημαντικές, όπως χαρακτηρίζονται, προσπάθειες για να στελεχωθεί το τμήμα προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Παρακολουθούν βέβαια όλη αυτή την προσπάθεια και αναλόγως θα κρίνουν αν χρειάζεται να επανέλθουν με δυναμικότερα μέτρα. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ.